Και δίνω το λόγο στον κύριο Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Θα μα παρουσιάσει το σχέδιο για καλύτερο και αποτελεσματικότερο κράτο και πώ θα καταπολεμήσουμε την πολυνομία και την κακονομία. Καλησπέρα. Ευχαριστώ τον Οργανισμό Διανέωση για την πρόσκληση να γράψω μαζί με τον συγγραφέα μου, τον κύριο Χριστόπουλο, αυτή τη μελέτη που ονομάζεται Πολυνομία και Κακονομία στην Ελλάδα και υπάρχει σε βιβλίο και ευχαριστώ όλους εσάς που μείνατε τόσο αργά... για να ακούσετε αυτή την παρουσίαση. Η παρουσίαση αφορά μόνο τρία από τα μέρη αυτής της μελέτης. Δηλαδή, πρώτον, τη σημασία του προβλήματος... το δεύτερο μέρος θα είναι στοιχεία σχετικά με την πολυνομία... και το τρίτο μέρος θα είναι οι προτάσεις μας. Η σημασία του προβλήματος σας είναι αρκετά προφανής... αλλά θα ήθελα μόνο να επιμείνω στο πρόβλημα τις σχέσει ανάμεσα στι δύο έννοιε, πολυνομία και κακονομία. Η πολυνομία είναι πιο εύκολο, πιο εύκολο, αντιληπτή και έχει να κάνει με την πληθώρα των νόμων, αλλά όχι μόνο των νόμων, καθώ θα έπρεπε να συνυπολογίσει κανεί, όπω το έχουμε κάνει σε αυτή τη μελέτη, και πάρα πολλού άλλου κανόνε δικαίου. Η κακονομία μπορεί να πάρει πολλέ μορφέ και αυτέ είναι αρκετά προφανεί. Είναι οι αντιφάσει που υπάρχουν ανάμεσα σε νόμου, τα κενά μέσα στου ίδιου του νόμου. Η ύπαρξη καταστάσεων τις οποίες ο νόμος θα ήθελε να πλάσει αλλά δεν το κάνει σωστά. Δεν έχει δηλαδή χρησιμοποιηθεί εμπειρογνωμοσύνη ώστε η ρύθμιση να είναι ακριβής. Η κακονομία περιλαμβάνει επίσης και άστοχες εκφράσεις οι οποίες ανερούνται από άλλες άστοχες εκφράσεις και μιλώ για το λεκτικό επίπεδο της διατύπωσης μιας ρύθμισης. Η πολυνομία και η κακονομία προσθέτουν στα διοικητικά βάρη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οδηγεί σε καθυστερήσει ό,τι αφορά την πραγμάτωση των δημόσιων πολιτικών. Και επίση οδηγεί σε αυξημένε πιθανότητε για δικαστικές εμπλοκέ. Και αυτό μα είναι πολύ οικείο, αφού ακούσαμε ήδη σχετική ομιλία. Αυτό που συμβαίνει σε επίπεδο κουλτούρα είναι κάτι που ονομάζεται νομικός φορμαλισμό. Δίνουμε έμφαση στο γράμμα του νόμου, δεν δίνουμε έμφαση στο τι σημαίνει ο νόμο και πώ ειδικά εφαρμόζεται. Και βεβαίω αυτό οδηγεί τελικά το κράτο να έχει ένα ρόλο διεκπεραιωτή τη νομοθεσία. Αυτό συμβαίνει σε κάθε κράτο. Αλλά τι συμβαίνει όταν ο νομοθέτης οθεί το κράτο με την πολυνομία και την οικονομία σε ένα τόσο περιορισμένο ρόλο. Το κράτο δεν μπορεί να έχει ένα πολύ σημαντικότερο ρόλο, που είναι ο ρόλο μια δυνατότητα, ενό φορέα που θα ενδυναμώσει και την οικονομία και την κοινωνία. Συνολικά, θα σκεφτόταν κανεί ότι το να έχουμε πολλού νόμου μα κάνει πιο ασφαλεί. Αισθανόμαστε ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε στι συναλλαγέ ή στι κοινωνικέ μα σχέσει ρυθμίζεται. Αυτό προφανώ είναι λάθο. Η στι κοινωνικες μα σχεσει παραγωγή νόμων οδηγεί στο να έχουμε ανασφάλεια. Όχι ασφάλεια δικαίου. Και επίση, ένα πολιτικό επιστήμονα και ένα διοικητικό επιστήμονα θα σα έλεγε ότι η γραφειοκρατία η ίδια, προκειμένου να επιβιώσει αλλά και να μεγαλώσει η ίδια το ρόλο τη, προσπαθεί να αυξήσει τον αριθμό των κανόνων δικαίου που θεσπίζονται. Η πρότασή μα προ εσά είναι να σκεφτείτε το αντίστροφο, δηλαδή να σκεφτείτε ότι η πληθώρα ρυθμίσεων, καθώ και η κακή ποιότητα των ρυθμίσεων, οδηγεί σε μεγαλύτερη γραφειοκρατία. Η πολυνομία και η κακονομία δεν βλάπτουν όμω μόνο την οικονομία. Δεν εμποδίζουν δηλαδή αυτό που έχει, έχει ήδη αναφερθεί, τη δυνατότητα να υπάρχουν καλύτερε και περισσότερε επενδύσει, τη δυνατότητα ο πολίτη να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια στι οικονομικέ συναλλαγέ του. Η πολυνομία και η κακονομία εμποδίζουν και τη δημοκρατία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτούμε, ακριβώ επειδή σήμερα η έννοια τη δημοκρατία δεν περιορίζεται στο δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεσθε. Έχει να κάνει ιδιαίτερα με αυτό που ονομάζουμε λογοδοσία. Να μπορούμε δηλαδή να αποτείνουμε το λόγο σε αυτούς που μας κυβερνούν και να τους ζητάμε το λόγο σχετικά με όσα πράττουν και όσα παραλείπουν. Εάν το νομοθετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν είναι τόσο μεγάλο και τόσο κακής ποιότητας, είναι δύσκολο για μας τους πολίτες ασκώντας τα δημοκρατικά μας δικαιώματα να ζητήσουμε την εφαρμογή της λογοδοσίας γιατί δεν θα είμαστε ενημερωμένοι και δεν θα μπορούμε να συμμετέχουμε στη λήψη των αποφάσεων. Εδώ έχουμε έναν αρκετά μεγάλο πίνακα, θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή στην τελευταία στήλη. Η τελευταία στήλη έχει αναπερίπτωση, ανατύπω κανόνα δικαίου, Ποιου νόμους συνολικά βλέπουμε ότι έχουν, πόσου νόμους συνολικά βλέπουμε ότι έχουν ψηφιστεί ανάμεσα στο 2001 και το 2016. Η νόμοι είναι 1569, αλλά έχει σημασία να συγκρατήσουμε ότι η μισή από αυτού είναι νόμοι που προέρχονται από διεθνεί συμβάσει και διεθνεί συμφωνίε τη χώρα. Σημασία έχει να δούμε όμω και τα υπόλοιπα νούμερα. 3.585 προεδρικά διατάγματα έχουν θεσπιστεί σε αυτή την περίοδο από το 2001 έω το 2016. Θα είναι εύκολο να υπολογίσετε ότι αν η μισή από αυτούς τους νόμους είναι εγχώριας παραγωγής, Τότε περίπου ψηφίζεται ένα νόμο κάθε εβδομάδα στη χώρα μα, περιλαμβανόμενον και των διακοπών. Και επίση είναι εύκολο να υπολογίσετε ότι περίπου σε κάθε νόμο αντιστοιχούν πέντε προεδρικά διατάγματα. Όλα αυτά, αν προσθέσουμε και άλλου κανόνε δικαίου, τα βλέπουμε βεβαίω σε τέφχη του φίλου εφημερίδα τη κυβερνήσεω. Σε ό,τι αφορά του κανόνε δικαίου που είναι από την κάτω εδώ σειρά μέχρι την πάνω. Έχουμε 4.413 τεύχη ΦΕΚ, ΦΕΚ Α όπως το ονομάζουμε. Και δυστυχώς έχουμε 43.000 τεύχη ΦΕΚ Β που περιλαμβάνουν επιπλέον ρυθμίσεις. Η καθαρόνη νομοθεσία είναι λοιπόν η εγχώρια παραγωγή. Αυτό σημαίνει ότι προέρχεται από δική μας πρωτοβουλία. Και η υπόλοιπη, Το υπόλοιπο μισό είναι αυτό που είπαμε πριν, η νομοθεσία που προέρχεται από διεθνείς συμβάσεις. Ερώτημα σημαντικό. Έχει αλλάξει κάτι στην περίοδο μετά την εφαρμογή του πρώτου μνημονίου. Εδώ έχουμε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Δείτε ότι καταρχά τα έλεγε κανεί ότι στα 7 χρόνια ακριβώ πριν το πρώτο μνημόνιο είχαμε περισσότερου νόμου από ότι στα 7 χρόνια ακριβώ μετά από αυτό το σημείο τομή. Αλλά θα το ανατρέψουμε αυτό σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό εδώ που βλέπετε, ότι δηλαδή έχει αυξηθεί ο αριθμό των σελίδων της νομοθεσίας, καθώς, όπως γνωρίζουμε, με βάση τις ρυθμίσεις των μνημονίων... αλλά και εσωτερικές πρωτοβουλίες για παραγωγή νόμων... έχουμε μία γιγαντιαία ε, μεγέθυνση των ρυθμίσεων, ιδίω από το 2010. Και τα προεδρικά διατάγματα φαίνεται να μειώνονται... αλλά σημασία έχει ότι οι άλλες ρυθμίσεις... οι ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με πράξεις της δίκησης... αυξώνται πάρα πολύ, κατά 51%. Δείτε επίση πόσο σημαντική είναι η αύξηση ενό κανόνα δικαίου που είναι οι πράξει νομοθετικού περιεχομένου. Αυτέ ουσιαστικά δίνουν την δυνατότητα στην κυβέρνηση να νομοθετεί, κάτι που όπω ξέρετε από την αρχή τη διάκριση των εξουσιών είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει τόσο πολύ και τόσο συχνά. Καθώ αυτέ οι πράξει νομοθετικού περιεχομένου κυρώνονται από τη Βουλή έξι μήνε μετά την δημοσίευσή του. Και επίση, πολύ σημαντικό εδώ, που δείχνει την ενίσχυση τη εκτελεστική εξουσία σε βάρο τη νομοθετική εξουσία, είναι οι εξουσιοδοτήσει κανονιστικών πράξεων. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ανοίξω μια πολύ μικρή παρένθεση και να πω ότι το φαινόμενο που μόλι ανέφερα, η ενίσχυση τη εκτελεστική εξουσία σε βάρο τη νομοθετική, σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση τη ζωή μα, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε κάποιες άλλες χώρες έχουν αυξηθεί επίσης οι δυνατότητες να ελέγχεται η εκτελεστική εξουσία. Έχουμε αυτό που ονομάζεται δημοκρατία των αντιβάρων, δηλαδή μια προσπάθεια όχι μόνο από τη Βουλή αλλά και από άλλες αρχές, αυτές που ονομάζουμε ανεξάρτητες αρχές, να ελέγχουν αυτή την παγκόσμια τάση για αύξηση της, της εκτελεστικής εξουσίας σε ό,τι αφορά την ρύθμιση που επιχειρεί στη ζωή μας. Τι είδους νόμους έχουμε. Εδώ αυτό αφορά μια κατάτμιση σε νόμους που έχουν σχέση με την οργάνωση του κράτους και τη διοίκηση, την οικονομία και την κοινωνία. Σε ό,τι αφορά αυτό το τριμερές σχήμα, οι περισσότεροι νόμοι αφορούν το κράτος και τη διοίκηση, αλλά έχουμε και το φαινόμενο των πολυνομοσχεδίων που περιλαμβάνουν για ένα τομέα διαφορετικούς νόμους, αλλά και επιπλέον, για, σκούτε, για ένα τομέα διαφορετικά ρυθμίσεις, αλλά και ρυθμίσεις που αφαιρούν περισσότερες από έναν τομέα της δημόσιας πολιτικής. Εδώ είναι μία πιο λεπτομερής παρουσίαση του πώς οι νόμοι κατανέμονται και εδώ έχουμε τους αριθμού των νόμων και το ποσοστό. Αυτό συμβαδίζει με την προηγούμενη διαφάνεια. Οι περισσότεροι νόμοι αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία της κυβέρνησης και του κράτου, τη δημοσιονομική διαχείριση, έχουμε όμω και πολλού νόμου για επιχειρηματικότητα και δικαιοσύνη και φορολογία. Αυτή είναι η διαχρονική εξέλιξη του φαινομένου που σα παρουσιάζουμε εδώ σήμερα. Φαίνεται ότι στην περίοδο ακριβώ μετά το πρώτο μνημόνιο, αλλά και πάλι σε μια άλλη περίοδο ακμή του φαινομένου, μετά το δεύτερο μνημόνιο, να έχουμε μια ενίσχυση των αυξητικών τάσεων που, ε, για τι οποίε παρουσίασα. Συνολικά, και αυτό πραγματικά είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο, σε αυτή την περίοδο 2002-2016 έχουμε 18.638 εξουσιοδοτήσεις κανονιστικών πράξεων. Όταν η νόμοι είναι τόσο πολύ, είναι λογικό να περιμένει κανεί και το ζητάει από τον νομοθέτη να ρυθμίζει αυτή την ενδιάμεση κατάσταση κατά την οποία δεν έχει αρχίσει να εφαρμόζεται πλήρω η καινούργια νομοθεσία και είναι μια μεταβατική περίοδος. Αυτό, δυστυχώς, οδηγεί στην αύξηση των μεταβατικών διατάξεων, 3.099 διατάξεις. Και έχουμε και άλλα προβλήματα σχετικά με τις συναφείς διατάξεις, που είναι διατάξεις που δεν είναι στον πυρήνα του νόμου, αλλά έχουν σχέση με αυτόν. Αυτές ήσαν 17,4% επί του συνολού των αριθμών της μεικτής νομοθεσίας, αλλά την περίοδο 2013-2016 πέρασαν το κατόφλι του 20% και είναι μεταξύ 20% και 30% των συνολικών άρθρων. Εδώ είναι το γνωστό πρόβλημα των τροπολογιών. Αυτές διακρίνονται σε υπουργικές και βουλευτικές. Βλέπετε ότι και εδώ έχουμε αυξητικές τάσεις. Έχουμε δύο τρόπους να το μετρήσουμε αυτό. Πρώτον, ανά κοινοβουλευτική περίοδο. Δεύτερον, ανά έτος. Αν κοιτάξετε το πάνω γράφημα, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση στις δύο τελευταίες Κοινοβουλευτικές περιόδους, αν κοιτάξετε το κάτω γράφημα, έχουμε έκρηξη της, του αριθμού των τροπολογιών από το 2014 και μέχρι σήμερα. Εδώ έχουμε μία ανάλυση των τομέων όπου παρουσιάζεται αυτή η πληθωριστική τάση των, των, των νόμων και βλέπουμε ότι οι περισσότεροι νόμοι αφορούν θέματα επιχειρηματικότητας, επενδύσεις σε εμπόριο, βιομηχανία και ανταγωνισμός... επίσης χρηματοπιστωτικά και τέλος, ενέργεια και αλληλεία... σε ό,τι αφορά τους τέσσερις τομείς... στους οποίους έχουμε αυτή την πληθωριστική τάση. Το διοικητικό βάρος στις επιχειρήσεις, ο ΣΑΤΟ έχει μετρήσει... συνολικά είναι 3,28 δις και βεβαίως αυτό έχει να κάνει... και με τις πηγές αυτού του συνολικού διοικητικού βάρους. Η σημαντικότερη πηγή είναι ο ΦΠΑ περίπου το μισό διοικητικό βάρο ε, οφείλεται στον ΦΠΑ, αλλά επίση και σε ρυθμίσει εταιρικού δικαίου, καθώ και ρυθμίσει σχετικά με τι δημόσιε προμήθειε. Οι προτάσει. Οι προτάσει μα υποκρίτουν κάτι που δεν ήθελα να παρουσιάσω, που είναι οι αιτίε του φαινομένου. Οι προτάσει μα είναι μακροπρόθεσμε, μεσοπρόθεσμε και βραχυπρόθεσμε, και καθώ τι παρουσιάζω τώρα με συντομία, θα σκεφτείτε πραγματικά ποιε αιτίε κρύβονται πίσω από τα φαινόμενα που ε, έχει, αυτό το, έχει αυτό το βιβλίο ε, αναδείξει, νομίζω. Οι μακροπρόθεσμες προτάσεις είναι κάτι που απασχόλει όλους μας. Είναι δηλαδή η ανάγκη για αποκομματικοποίηση της δίκησης, βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των δημοσίων υπηρεσιών. Είναι επίσης η μεταβολή της διοικητικής κουλτούρας έτσι, ώστε να αποσυρθούμε σιγά-σιγά από το νομικό φορμαλισμό και να κατευθυνθούμε σε μια άλλη διοικητική κουλτούρα στην κατεύθυνση του σχεδιασμού, του προγραμματισμού, τη παρακολούθηση και τη αξιολόγηση τη διοικητική δράση, αυτά φυσικά απαιτούν μεγάλη προσπάθεια σε βάθο χρόνου. Θα μπορούσαμε στο μεταξύ να κάνουμε κάτι. Α δούμε λίγε ακόμα διαφάνειε. Πρώτα για τι μεσοπρόθεσμε προτάσει. Μία ιδέα που έχει εφαρμοστεί στο εξωτερικό. Είναι μια ιδέα που ονομάζεται το εργαλείο τη γκυλοτίνα. Κακό έχει λέξη, αλλά έχει να κάνει με κάτι απλό. Με συστηματικό τρόπο και σε διάστημα 24 μηνών είναι δυνατόν συγκεκριμένε επιτροπέ ανατομέα πολιτική να ελέγξουν ποιοι νόμοι είναι αναγκαίοι και ποιοι δεν είναι. Και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει από εδώ και στο εξή, μετά από αυτόν τον πρώτο έλεγχο που θα μπορούσε να κρατήσει 24 μήνε, ένα περιοδικό έλεγχο, έτσι ώστε να αφαιρούνται. Αυτέ οι ρυθμίσει που δεν εξυπηρετούν τίποτα και μόνο κοστίζουν. Η δεύτερη μεσο μέσοπρόθεσμη πρόταση είναι οι στοχευμένε κωδικοποιήσει. Έχουν ήδη αρχίσει, αλλά σταμάτησαν. Έχουν γίνει ήδη δέκα τέτοιε κωδικοποιήσει σε επιμέρου κλάδου του δικαίου. Η τρίτη μέσοπρόθεσμη πρόταση έχει να κάνει με τον εξορθολογισμό των τροπολογιών. Έχουν συγκλίνει σε μια ιδέα ο πρόεδρο τη Βουλή και ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση και είναι οι τροπολογίε να συζητιούνται σε μία συγκεκριμένη μέρα κάθε μήνα. Αλλά αυτό θέλει προφανώ πολλή συζήτηση για το πώ θα γίνεται. Είναι σημαντικό να αλλάξουμε τον τρόπο που καταλαβαίνουμε την συζήτηση γύρω από του νόμου. Γιατί η συζήτηση γύρω από του νόμου έχει πάρα πολλέ πτυχέ: νομικέ, οικονομικέ, κοινωνικέ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε τι εκθέσει που συνοδεύουν την εισαγωγή ενό νομοσχεδίου στη Βουλή. Σε πάρα πολλέ αναπτυγμένε χώρε υπάρχει αυτό που λέγεται ανάλυση ρύθμισης, Ανάλυση ρυθμιστικών επιπτώσεων. Με Άρα, εδώ θα έπρεπε κανεί να περιμένει ότι κάθε νομοσχέδιο θα συνοδεύεται από μια έκθεση η οποία θα εξηγεί ακριβώ καταρχά ποιε θα είναι οι επιπτώσει τη συγκεκριμένη νέα νομοθεσία πάνω στην υπάρχουσα. Επίση, αν αυτή η νέα νομοθεσία θα αυξήσει τυχόν τα διοικητικά βάρη. Επίση, ποια είναι τα διαφορετικά είδη κόστου, οικονομικού κόστου, που θα προκληθούν από την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Τα νομοσχέδια, όπω ξέρετε, συνοδεύονται από μια εισηγητική έκθεση, αλλά και τέσσερι ακόμα εκθέσει που ουσιαστικά επαναλαμβάνουν την εισηγητική έκθεση και αφορούν κυρίω το σκεπτικό του νομοθέτη. Προτείνουμε να υπάρχει και ένα προγραμματισμό, νομοθετικό προγραμματισμό, να ξέρουν οι πολίτε σε διάστημα 12 μηνών ποιοι νόμοι πρόκειται να συζητηθούν Στη Βουλή με βάση σχετική νομοθετική πρωτοβουλία από κάθε, υπουργό, από κάθε υπουργό και μάλιστα αυτό να συνοδεύεται και από εξαμηνιαίο έλεγχο. Εισήχθησαν αυτοί οι νόμοι, Μήπω εισήχθησαν κάποιοι άλλοι, προ συζήτηση. Πιστεύουμε ότι επίση, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί νόμοι οι οποίοι έχουν ψηφιστεί λόγω έκτακτων καταστάσεων και πραγματικά εξυπηρετούσαν κάποιε επίγουσε ανάγκε ή καταστάσει, είναι ώρα να ελεγχθούν ένα προ έναν. Και αυτό μετά από δύο χρόνια. Από κάθε τέτοιο νόμο που έχει ψηφιστεί λόγω εκτάκτων περιστάσεων, μπορεί να γίνει μια μόνιμη πρακτική. Δηλαδή, να ελέγχουμε αν κάποιο νόμο που ψηφίστηκε εντελώ ευνίδια και είχε πράγματι κάποιο σκοπό να εξυπηρετήσει μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, το κάνει και μετά από δύο χρόνια. Τέλο, και αυτό φυσικά θα είναι θέμα μεγάλη συζήτηση, θα μπορούσε να συζητηθεί η δυνατότητα τα δικαστήρια σε συγκεκριμένε περιπτώσει να ελέγχουν τα ίδια το αν η Βουλή έχει εφαρμόσει σωστά την νομοθετική διαδικασία. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ λεπτό σημείο. Σήμερα δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό. Θα απαιτούσε συνταγματική μεταρρύθμιση και προφανώ η συζήτηση την οποία επενήσωμε έχει να κάνει με το γεγονό ότι ακουμπάμε λεπτά σημεία επαφή ανάμεσα στην νομοθετική και τη δικαστική εξουσία. Οι δύο τελευταίε διαφάνειε αφορούν βραχυχρόνιε παρεμβάσει που δεν χρειάζεται κανεί να σκεφτεί ότι θα πρέπει να αλλάξουν πολλέ κυβερνήσει για να γίνουν πράξη. Το πρώτο είναι μια ακριβή και συστηματική διάγνωση του προβλήματο. Έχουν αρχίσει να γίνονται μόνο επιμέρου μελέτε του προβλήματο. Ελπίζουμε ότι αυτό το βιβλίο θα μπορούσε να αποτελέσει μια αφορμή για να γίνει μια ευρύτερη επιστημονική έρευνα για το πρόβλημα σε κάθε τομέα δημόσια πολιτική. Το δεύτερο είναι να υπάρξει μια στροφή τη Γενική Γραμματεία τη Κυβέρνηση που είναι ένα από του πολλού συντονιστικού μηχανισμού που έχουμε σήμερα προ την κατεύθυνση να εφαρμόζεται η καλή νομοθέτηση. Αυτό δεν είναι κάτι θεωρητικό. Υπάρχουν συγκεκριμένε αρχέ τη καλή νομοθέτηση και μάλιστα τι έχουμε θεσπίσει στην Ελλάδα. Είναι ο νόμο 4048 του 2012, ο οποίο, όπω υποψιάζεστε, δεν εφαρμόζεται. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει, προτείνουμε, είναι να ενδυναμωθεί η Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Να μην έχει ένα διεκπαιρεωτικό ρόλο, αλλά να έχει ένα ισχυρό γνωμοδοτικό ρόλο. Και προ ποιον να γνωμοδοτεί, Να γνωμοδοτεί προ μια διευπουργική επιτροπή καλή νομοθέτηση, μια ολιγομελή τέτοια επιτροπή, η οποία θα έχει τον τελικό λόγο σχετικά με την προώθηση ενό νομοσχεδίου στη Βουλή. Κάτι πολύ σημαντικό που υπάρχει ήδη. Στα Υπουργεία ω μέρο του οργανογράμματο, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί, είναι να ενεργοποιήσουμε τι μονάδε τη νομοθετική πρωτοβουλία μέσα σε κάθε Υπουργείο και γενικά να συμβεί αυτό που μόλι είπα, να στραφεί η δίκηση προ την εφαρμογή αυτή τη σειρά αρχών που είναι οι θεσπισμένε αρχέ και διαδικασίε καλή νομοθέτηση. Αυτέ είναι οι βραχυπρόθεσμε προτάσει σε ό,τι αφορά την εκτελεστική εξουσία. Και εδώ είναι οι τελευταίε προτάσει σε ό,τι αφορά την νομοθετική εξουσία. Πιστεύουμε ότι είναι αρκετά εύκολο να συμφωνήσουν τα πολιτικά κόμματα ότι θα έπρεπε να ενδυναμωθεί η Βουλή. Αυτό είναι ένα γενικό αίτημα στι σύγχρονε δημοκρατίε, ακριβώ λόγω του φαινομένου που σα έθιξα νωρίτερα, τη διεθνού τάση να ενισχύεται η εκτελεστική εξουσία. Να προσαρμοστεί λοιπόν η Βουλή, πώ υποστηριζόμενη πολύ περισσότερο από ό,τι συμβαίνει σήμερα, ώστε να εφαρμόζει τι αρχέ τη καλή νομοθέτηση. Η πρόταση υπαρθυμών 2 είναι να αποσυνδεθεί το υπουργικό από το βουλευτικό αξίωμα, με κάποιου όρου φυσικά, με την έννοια ότι όλοι γνωρίζουμε πω λίγου μήνε πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση, ο υπουργό που είναι ταυτόχρονα και βουλευτή έχει μια τάση να θεσπίζει περισσότερου κανόνε δικαίου, να προτείνει νομοσχέδια ε, ή να, προ, να φροντίζει να εκδίδονται υπουργικέ αποφάσει. Συχνά, αν όχι συχνά, μερικέ φορέ ευνοϊκέ για την εκλογική περιφέρεια στην οποία θα συμμετάσχει στον εκλογικό αγώνα. Θα έπρεπε επίση να μειωθεί ο αριθμό των Υπουργείων αλλά και των Υπουργών. Είναι υπερβολικά μεγάλο. Δεν υπάρχει κάποια δυτικοευρωπαϊκή δημοκρατία που να έχει τόσου πολλού υπουργού. Και αυτό συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια, ανεξάρτητα από το κόμμα που είναι στην εξουσία. Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε επίση να υπάρχει ευρύτερη διαβούλευση επί των νομοσχεδίων στο πρώτο βουλευτικό στάδιο. Θα έπρεπε δηλαδή Εκπρόσωποι εργοδοτών και εργαζομένων, αλλά και μη κυβερνητικέ οργανώσει, αλλά και εμπειρογνώμονε, πολύ περισσότερο από ό,τι συμβαίνει σήμερα, να συμμετέχουν σε διαδικασίε διαβούλευση. Θα πρέπει να τηρείται ο ελάχιστο χρόνο για την ηλεκτρονική διαβούλευση. Σήμερα ο νόμος λέει ότι αυτό θα έπρεπε να διαρκεί δύο εβδομάδε. Έχει συμβεί προσφάτω, το 2016, να διαρκέσει λιγότερο από 48 ώρε. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα ελάχιστη διαβούλευση και διαβούλευση, διαβούλευση, δύο εβδομάδων θα μπορούσε κανείς να βρει κάποια καλύτερη ε, ρύθμιση. Και οι δύο τελευταίε βραχυπρόθεσμε προτάσει είναι να ενισχύσουμε το Συμβούλιο τη Επικρατεία έτσι ώστε κάποιο από τα τμήματά του ή κάποιο νέο τμήμα να κάνει αυτό που κάνει ακριβώ σήμερα με τα προεδρικά διατάγματα. Ένα νέο τμήμα του Συμβουλίου Επικρατεία ή ένα από τα ήδη υπάρχοντα τμήματα με ενίσχυση πόρων και προσωπικού να επεξεργάζεται τα νομοσχέδια. Αυτό θα είναι σημαντικό και για του ίδιου του υπουργού. Θα έχουν μια ασφάλεια ότι αυτό που καταθέτουν δεν θα είναι προδήλω συνταγματικό, δεν θα καταπέσει σε ελάχιστο χρόνο μετά από προσφυγέ. Και τέλο, θα έπρεπε γενικά, και αυτό έχει υποθεί από πάρα πολλού και μεταξύ αυτών βλέπω πολλού στην αίθουσα, να μειωθεί ο αριθμό των βουλευτών, ώστε ούτε αυτό να είναι ένα λόγο για να κατατίθενται τόσε πολλέ τροπολογίε, καθώ και να συσταθούν μικρότερε εκλογικέ περιφέρειε. Θα ήθελα να κλείσω αυτή την παρουσίαση λέγοντα ότι προφανώ εδώ έχουμε ένα σύστημα προτάσεων. Δεν θα έπρεπε κανεί να δει τι προτάσει αυτέ που είναι μάκροπρόθεσμε, μέσοπρόθεσμε και βραχυπρόθεσμε ω εντελώ αποκομμένε, ημένα από τι ΔΕΕ, αλλά ότι θα έπρεπε να ξεκινήσει μια προσπάθεια σε βάθο χρόνου, σε μεσαίο χρονικό διάστημα, αλλά και μέσα στον χρόνο αυτών να περάσουμε σε μια άλλη φάση καλή νομοθέτηση. Σα ευχαριστώ.